ευχαριστώ προσωπικώς και εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας στην οποία είμαι επιστημονική υπεύθυνος για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η προσπάθεια και ποιοι ήταν οι στόχοι. Κοιτάξτε, μας προσκάλεσαν από την Ιερά Πέτρα σε μια συζήτηση καταρχήν για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο πολιτικό μηχανικό, τον Γιώργο τον Σωμαράκη και τον αρχαιολόγο Μιχάλη Σκλάβο, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί κίνησαν αυτή τη συνεργασία, πήραν την πρωτοβουλία για αυτή τη συνεργασία και πέρασε μετά στον Δήμο, ο οποίος τη χαιρέτησε με ιδιαίτερη έτσι θέρμη, και γι' αυτό προχωρήσαμε κιόλας. Και συζητώντας, ας πούμε, μαζί τους, ετέθη το ζήτημα ότι αυτή τη στιγμή η Ιερά Πέτρα έχει μια παλιά πόλη, η οποία όμως δεν έχει τύχει της αναδείξεως την οποία θα μπορούσε να έχει και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Έτσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε. Υπήρχε, βεβαίως είχαμε μια πολύ καλή στήριξη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιερά Πέτρας και από διαφορούς ανθρώπους και τα λοιπά που μας βοήθησαν, γιατί υπάρχει και ένα αρκετά σημαντικό κενό καταγραφής, ποιοτικής καταγραφής των δεδομένων της παλιάς πόλης. Και έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο μέρος της δικής μας, ας πούμε, έρευνας ήταν καταρχήν η καταγραφή και τεκμηρίωση των στοιχείων για να μπορέσουμε να περάσουμε σε ποιοτικές αξιολογήσεις. Μάλιστα. Αυτό αποτέλεσε την πρώτη φάση και η δεύτερη φάση ήταν πια εμβάθυνση της αξιολογήσης και πρόταση. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τα συμπεράσματά σας από αυτό το Σεργιάννη μέσα στην παλιά πόλη. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για μια παλιά πόλη η οποία όμως δεν είναι εμφανής και διακριτή στο σύνολο της πόλης της Ιερά Πέτρας. Όταν μιλάμε για ιστορικά, δηλαδή δεν είναι μια τυπική περίπτωση ιστορικού κέντρου σαν αυτό το οποίο σαν αυτά που συναντάμε στα Χανιά, ακριβώς. Τι γίνεται τώρα, γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Και αυτό ήταν, αν θέλετε, για μένα ίσως ένα από τα 2-3 σημαντικότερα συμπεράσματα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας. Θα το πάρουμε λίγο πιο από λίγο πιο νωρίς για να γίνει κατανοητό. Ποια έννοια? Ένα ιστορικό κέντρο, μια παλιά πόλη, γίνεται ορατή και μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι όταν με κάποιες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι η ύπαρξη διακριτών ορίων της παλιάς πόλης και πυλών μέσα από τις οποίες μπαίνει σε αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ορίζεται ένα ιστορικό κέντρο όταν έχει όρια. Τα όρια αυτά, τις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες δηλαδή, είναι τείχη. Στην περίπτωση της Ιερά Πέτρας, η Ιερά Πέτρα είχε τείχη μόνο από την πλευρά που συνορεύει προς την Ενδοχώρα, προς τα μέσα, ας πούμε. Ενώ από την πλευρά της θάλασσας δεν είχε τείχη. Ήταν φυσικών όριων η θάλασσα. Λοιπόν, τα τείχη αυτά το 1898 με την κρατική πολιτεία καταστραφήθηκαν, έπεσαν. Και σήμερα η πόλη δεν έχει το τείχος της. Ούτε έχουν μείνει κάποια μικρά απομεινάρια που κάτι να θυμίζουν, κάτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Όταν περπατάς δεν καταλαβαίνεις ότι από αυτό το σημείο και πέρα εγώ μπαίνω στην παλιά πόλη. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο πολύ σημαντικό στοιχείο με το οποίο πρέπει κανείς να ασχοληθεί όταν μιλάει για ανάδειξη του ιστορικού κέντρου, της παλιάς πόλης. Πού ξεκινάει? Άρα λοιπόν μιλάμε για οριοθέτηση, δημιουργία πυλών. Βεβαίως όλα αυτά δεν μπορούν, και ούτε είναι λογικό και ούτε είναι και σύμφωνο με τις συμβάσεις και τα λοιπά, να ανακατασκευαστούν. Δεν περνάει από το μυαλό κανενός αυτό. Πρέπει να βρεθούν λοιπόν άλλοι τρόποι οι οποίοι θα υπομνύουν, θα υπενθυμίζουν ότι εδώ είναι το όριο της παλιάς πόλης, και αυτές είναι οι πύλες μέσα από τις οποίες θα πούμε σε αυτή. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Το δεύτερο είναι ότι συνήθως τα ιστορικά κέντρα έχουν ένα κέντρο. Η Ιερά Πέτρα δεν έχει κέντρο ένα. Έχει δημιουργηθεί από γειτονιές
γύρω από, από ναούς. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Δηλαδή αυτό το δίκτυο των ναών με τις ροές, ας πούμε, της κίνησης ανάμεσά τους κτλ. Πρέπει να, να αναδειχθεί. Το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό είναι το ζήτημα ότι η παλιά πόλη πλημμυρίζει και πρέπει, πλημμυρίζει και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλες οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το τι γίνεται με το ζήτημα της πλημμύρας. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν κάποια άλλα θέματα όμως τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί μέχρι τώρα βρίσκουμε ελλείψεις. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην παλιά πόλη της Ιεράπετρας είναι το εξής, ότι διατηρεί τον μεσαιωνικό ιστό, αλλά ο ιστός ο μεσαιωνικός, δηλαδή σε επίπεδο πολεοδομικό, δεν υποστηρίζεται από κατασκευές αντίστοιχης χρονικής περίοδου. Έχουν κατασκευαστεί, έχουν καταναφιστεί, έχουν φτιαχτεί καινούργια, έχουν υπάρξει πάρα πολλές αλλοιώσεις. Αυτό τώρα το πράγμα είναι ένα ζήτημα σοβαρό, διότι δεν έχει ομοιογένεια. Άρα πρέπει να φροντίσουμε να επιτευχθεί κάποιο τύπου ομοιογένεια. Διότι αυτό είναι που λείπει. Ο τρόπος ζωής, εκείνο όμως το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να δείξει, ας πούμε, προς τα έξω η Ιεράπετρα, είναι ότι αυτός ο αστικός ιστός φιλοξενεί έναν τρόπο ζωής τελείως τοπικού χαρακτήρα, όπου το δημόσιο με το ιδιωτικό εμπλέκονται, οι αυλές δηλαδή και οι δρόμοι είναι ένα πράγμα, και επίσης έχει αυτούς τους καταπληκτικούς χώρους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι η λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα, έτσι, η πρόσφατη δηλαδή από το 1900 και μετά, που είναι οι γειτονιές με τα κατώφλια, τις μικρές αυλές, αυτή η μικροκλίμακα που αυτά τα κατώφλια, οι αυλές παραλαμβάνουν τη ζωή, την καθημερινή, ως ουσιαστικά επέκταση του χώρου οικιακής εργασίας του σπιτιού που είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά σπάνιο, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα της παλιάς πόλης Ιεράπετρας. Αυτό πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχθεί, να μην χαθεί, γιατί αυτό είναι η ουσία όλη. Έτσι. Το δίκτυο των παλιών σπιτιών, δηλαδή αυτών που είναι 1900-1920, καταρχήν καταγράφησαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα σπίτια έχουν από ένα νούμερο, και έχεις τη φωτογραφία τους, ξέρεις πόσους ορόφους είναι, όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει, ώστε να μπορούμε να μιλάμε πια πολύ συγκεκριμένα. Ακριβώς. Και τι θέλω να πω, όσον αφορά τώρα τις πλημμύρες, προτείνουμε μια ομογενοποιημένη, ένα κοινό δάπεδο σε όλη την παλιά πόλη, το οποίο είναι ελαφρώς υπερυψωμένο, με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να απορρέουν τα ύδατα και να περνάνε ταυτόχρονα όλα τα δίκτυα κάτω από αυτό, ώστε να μπορέσει να φύγει και να φύγουν στήλοι, ΔΕΗ και όλα αυτά τα... να γίνει υπογειοποίηση δηλαδή. Ακριβώς, να γίνει υπογειοποίηση για να μπορέσει να ηρεμήσει αισθητικά το τοπίο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ένα αστικό τοπίο, το οποίο είναι άναρχο, και οτιδήποτε γίνει πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της ομογενοποίησης, χωρίς βεβαίως αυτή να του στερεί την ποικιλία την οποία διαθέτει, αλλά να ηρεμήσει, να απογειοποιηθούν όλα αυτά, να είναι ένα κοινό δάπεδο πατού, τα κτίσματα να χρωματιστούν μέσα από συγκεκριμένες παλέτες χρωμάτων, όχι προς Θεού ίδια, με μεγάλες διαφοροποιήσεις, αλλά μέσα σε παλέτες κοινές, έτσι ώστε να υπάρξει μια ομοιογένεια. Ακριβώς, μια ομοιογένεια. Αυτό είναι που λείπει στην παλιά πόλη της Ιεράπετρας. Ουσιαστικά, και από την άλλη πλευρά, πρέπει να φυλαχθεί, ας πούμε, η κοινωνική σύνθεση. Μην αρχίσουν, ας πούμε, και αγοράζουν διάφορα, και αυτό αλλάξει τελείως ή γίνει τουριστικός προορισμός σε τεράστια ποσοστά.
πρέπει να ενισχυθεί η κατοικία να παραμείνει, βεβαίως να παραλάβει τουριστικές θερήσεις, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, και εμπορικές, όπως επίσης έχουμε κάνει και μια πρόταση πώς θα έρθει κόσμος από το παράκτιο μέτωπο προς το εσωτερικό της παλιάς πόλης, δεν μπαίνει, πρέπει να τον τραβήξει προς τα μέσα, για να μπορέσει αυτό και να κρατήσει το χαρακτήρα του που είναι το πολύ σημαντικό και βεβαίως να είναι και φιλικό προς τους κατοίκους της περιοχής. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα και... Ένα δύσκολο εγχείρημα και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στην υλοποίησή του και να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να το αναδείξουμε όλα αυτά ή να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις σαφώς. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια στοιχεία, ας πούμε, μας είπατε, η Ιεράπετρα καταρχάς έχει μία μακραίων ιστορία, ωστόσο έτσι αυτή η κάτω μέρα έχει αλλάξει στην πορεία των χρόνων, έχουν γίνει κατεδαφίσεις, έχουμε πολέμους, έχουμε φυσικές καταστροφές που έχουν αλλάξει το τοπίο πολλές φορές και έχει ξανά αναγεννηθεί. Η Ιεράπετρα και η παλιά πόλη έτσι όπως την έχουμε, ωστόσο όμως θα είναι ένας λαβύρινθος. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι όμως. Αυτή είναι και η ποιότητα. Και αυτό είναι το ξεχωριστό, αυτό που τη Ιωγκάνα ξεχωρίζει. Μα ακριβώς. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί και να ενισχυθεί. Ο μεσαιωνικός ωστόσο, αυτό το λαβυρινθώδες, το οποίο την ξεχωρίζει και από τη Νέα Ιεράπετρα. Το οποίο είναι επέκταση. Και είναι μια παλιά πόλη μεν, αλλά και η κάτω μερά που λέμε, αλλά με κάποια πολύ νεότερα στοιχεία σαφώς. Ναι, αλλά έχει όμως, η καταγραφή απέδειξε, και τα έχουμε στους χάρτες αυτά, ότι είναι πολλά αυτά των αρχών του 20ου αιώνα. Μέσα σε αυτά τα σπίτια τώρα, έτσι, και αυτή στην πυκνότητα που υπάρχει, υπάρχουν σημεία τα οποία πιστεύετε αξίζει να αναδειχθούν. Θα πω την Βρύση, ας πούμε, στην ΟΙΚΑ εκεί, για παράδειγμα. Κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο υπάρχει κάπου αλλού. Υπάρχει ένα τμήμα αυτού του τυχείου που λέμε, για παράδειγμα, όπως συναντάμε στην Ναυμαχία. Σας διακόπτω. Λοιπόν, προσέξτε, για αυτό το θέμα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Μία από τις προτάσεις που περιλαμβάνει, ας πούμε, όλη αυτή η διερεύνηση, ας πούμε, για την ανάδειξη, είναι η σύνδεση της παλιάς πόλης με την Ναυμαχία, η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να, να αναπλαστεί. Δηλαδή αυτός είναι ένας πολύ ενδιαφέρον πόλος, ας πούμε, έλξης, η περιοχή αυτή, και ως δημόσιος χώρος και ως, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση με το παρελθόν, το βενετσιάνικο της πόλης. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο που πρέπει να το λάβουν στα υπόψη τους μελλοντικά, αλλά όχι σε ένα σύντομο, ας πούμε, αν θέλουν να έχουν αποτελέσματα, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι αυτό θα τραβήξει τον κόσμο από το παράκτιο μέτωπο προς τα μέσα για να πάει προς την Ναυμαχία. Και η ίδια η Ναυμαχία είναι ένας πόλος έλξης. Ένας δημόσιος χώρος πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι αυτό, ας πούμε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Και θα συμβάλλει στην ταυτότητα της πόλης. Άρα πιστεύετε ότι πρέπει να δοθούν και κίνητρα και να, στον κόσμο, ακόμη και στους γεραπετρίτες, να περπατήσουν στην παλιά τους πόλη. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό μάλιστα εμείς κάναμε και στην πρόταση που περιλαμβάνει το εξής, ότι με δεδομένο ότι η Ιεράπετρα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτογενή παραγωγή και πολύ ποιοτική κτλ. Θα πρέπει και αυτό να αποτελέσει, ας πούμε, έναν μοχλό κινητοποίησης, δηλαδή προς τα μέσα να υπάρχουν καταστήματα με προϊόντα τοπικά υψηλής ποιότητος και κάποια, ας πούμε, εστιατόρια πάλι με γαστρονομία βασισμένη σε τοπικά προϊόντα, τα οποία θα αρχίσουν να τραβάνε τον κόσμο προς τα μέσα και κυρίως θα διασχίσει ο περιπατητής θα διασχίσει την παλιά πόλη πηγαίνοντας από την παραλία που μπροστά, ας πούμε, προς την Ναυμαχία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή θα δημιουργήσει ένα δίπολο ενδιαφέροντος, ένα μονοπάτι, ας πούμε, που θα... από την θάλασσα, εκεί που είναι τώρα οι ταβέρνες και τα λοιπά, προς την Ναυμαχία, αλλά πώς, διαμέσου της παλιάς πόλης. Είναι νομίζω όμορφος στόχος αυτός, να μπορέσουμε να τον πετύχουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολος, λέτε. Υπάρχουν κάποιες πρώτες άμεσες κινήσεις που μπορούν να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα
Ναι, δηλαδή το να κάνεις, ας πούμε, να δίνεις οδηγίες ως προς τους χρωματισμούς, ας πούμε, των ακινήτων, έτσι, από το να απαγορεύεις να μην κλείσουν τα κατώφλια. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η χρήση του πρασίνου στην παλιά πόλη της Ιεράπετρας. Γιατί οι γλάστρες όταν τα χρησιμοποιούν δεν είναι διακοσμητικά, ορίζουν το χώρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Εδώ είναι τα όρια μου, δηλαδή. Το όριο του σπιτιού μου. Δεν είναι μόνο γιατί είναι ωραίο. Είναι και γιατί είναι ωραίο. αλλά το ορίζει, γιατί να χτίζει τείχους και διάφορα. Διαβάζει το γλαστράκι, όπως λέμε. Το γλαστράκι, ναι. Αυτό όλο μαζί και δημιουργεί μια μικροκλίμακα. Εγώ αντίστοιχη μικροκλίμακα έχω δει στο Τόκιο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή, η ομοιότητα αυτή διαχείριση του τόσο μικρού χώρου, περιορισμένου χώρου. Αυτό έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Κυρία Κατσάκη, ήρθατε στο πλαίσιο όλο αυτό της μελέτης σε επαφή και με τους ανθρώπους, να υποθέσω εκεί. Πώς τους βλέπουν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ποια είναι η άποψή τους, τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει? Γιατί ξέρετε, μπορεί, ας πούμε, και εγώ να έχω, για παράδειγμα, ένα κληροδότημα, να έχω μία κληρονομία και να θέλω να κάνω ένα μοντέρνο σπίτι. Να βρίσκεται στην κάτω μερά και να θέλω να το κάνω μοντέρνο. Θεμητό μεν, αλλά... Ναι, κοίταξε, δεν είδαμε αντιδράσεις. Αυτό που καταλάβαμε εμείς, γιατί περπατήσαμε, όχι απλώς περπατήσαμε, μείναμε... Το ζήσαμε το... Πιθαμή προς πιθαμή που λέμε, γωνιά γωνιά. Αυτό που παρατηρήσαμε εμείς είναι ότι χαίρονται πάρα πολύ όταν βλέπουν αποκαταστάσεις παλιών κτηρίων, οι οποίες είναι πολλές αυτή την κάτω μερά. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο συνεργεία τα οποία αποκαθιστούν παλιά σπίτια. Δεν χτίζονται καινούργια. Παλιά σπίτια αποκαθίστανται. Αυτά τα λαϊκά, τα παλιά, τα ψαράδικα κτλ. Αυτά αποκαθίστανται. Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι τα αγοράζουν διάφοροι ξένοι αυτά. Αυτό μας είπαν, τα οποία μένουν, ας πούμε, σαν διακοπές, και βεβαίως γίνονται και τουριστικά καταλήμματα. Αυτό είναι ένας κίνδυνος, δηλαδή, ναι, να τα έχουμε αυτά, αλλά να μην γίνει ένα απέραντο ξενοδοχείο ή... Δεν πρέπει αυτό, γιατί αυτό το οποίο, ας πούμε, ουσιαστικά της προσδίδει ιδιαίτερη αξία είναι η καθημερινή ζωή, είναι το ζήσε όπως ο ντόπιος. Αυτό είναι το... Και δεν προωθούμε μία πρόταση τύπου να γίνουμε, εντάξει, υπερβολικό μεν, Μύκονος για παράδειγμα, που κάθε στενάκι, και μπορούμε να έτσι, Μύκονος, αλλά και να η σύγκριση, αλλά εμείς τουλάχιστον δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε ενισχυμένη κατοικία, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι αμυγής, ούτε πρέπει να είναι αμυγής, γιατί πρέπει να έχει και οικονομική, ας πούμε, δραστηριότητα, με άλλες χρήσεις, με τουρισμό φυσικά, αλλά μέσα σε όρια όλα αυτά. Όχι δηλαδή να χαθεί η ταυτότητα αυτής της παλιάς πόλης. Η οποία είναι κατοικήσιμη, δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, όπως στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, που πλέον είναι οι φοιτητές που πάνε κυρίως και νοικιάζουν, δηλαδή ντόπιοι μένουν στην κάτω μερά. Λίγοι και ηλικιωμένοι, αυτό καταλάβαμε εμείς. Γιατί τα σπιτάκια αυτά τα παλιά και τα λοιπά δεν δίνουν δυνατότητα να μείνουν οικογένειες, είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή είναι λίγο, δεν είναι πολύ εύκολο, είναι μικρούτσικα αυτά, είναι πολύ μικρούτσικα τα σπιτάκια, τα παλιά. Πιστεύετε δηλαδή ότι πολλοί έχουν φύγει και έχουν... Βέβαια έχουν φύγει και έχουν μείνει ηλικιωμένοι, που ξέρετε είναι πολύ δεμένοι με τον τόπο που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή και δεν θέλουν να φύγουν. Υπάρχουν αρκετοί μετανάστες, πολύ όχι αρκετοί. Δηλαδή αυτό το ζήτημα της κοινωνικής σύνθεσης πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα το πώς, ας πούμε, θα εξελιχθεί. Γιατί δεν είναι πολύ αυτά τα μικρά, επειδή είναι πολύ μικρές ιδιοκτησίες αυτές, δεν βοηθάνε να εγκατασταθεί, ας πούμε, μια οικογένεια. Ποικίλα λοιπόν τα συμπεράσματα που προέκυψαν και έχετε καταθέσει εσείς τις δικές σας προτάσεις ως επιστημονική ομάδα για το πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό, να βελτιωθεί ή να διατηρηθεί. Ναι, και να αναδειχθεί. Και τα ζητήματα των υψών, μη τυχόν, ας πούμε, και
αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και αποκτά ορόφους πολλούς, δεν πρέπει αυτό να σταματήσει. Είναι και άλλα θέματα, δηλαδή πρέπει να φυλαχτεί κιόλας. Και ο ιστός και κυρίως τα ύψη, μην αρχίσουν και σηκώνουν τώρα ψηλά κτίρια εκεί. Πολυκατοικίες και ναι, μετά θα χαθεί τελείως όπως χάθηκε, λέτε. Και δεν υπάρχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στο όριό του. Δεν ξέρω αν υπάρχουν περιορισμοί, αν προβλέπετε από την πολυοδομία. Έχει από το δείξει αυτό ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ίσως χρειάζεται ενίσχυση το πλαίσιο. Επόμενα βήματα τώρα. Περνάει όλη αυτή η προσπάθεια, περνάει στα χέρια του Δήμου. Ναι, και σε συνεργασία με εσάς πάμε σε ένα επόμενο βήμα. Ακόμη δεν το ξέρουμε. Εμείς είμαστε στη διάθεση του Δήμου Ιεράπετρας. Είχαμε μια άριστη συνεργασία καθ' όλη αυτή τη διάρκεια από κάθε πλευρά, και με τον Δήμαρχο και με τα στελέχη των υπηρεσιών. Άριστη συνεργασία, με χαρά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι στην υπόθεση του Δήμου. Εμείς απλώς εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε σε όποια προσπάθεια. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Ευχαρίστω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι να σας ακούσουμε. Όχι προς το παρόν. Νομίζω ότι θα υπάρξει και άλλη ευκαιρία από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει. Έτσι δημοσιοποίησης αυτής της προσπάθειας. Οπότε θα στο επανειδή. Ναι, να τα ξαναπούμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας και ελπίζουμε να βρεθεί έτσι να τα καλύτερα, γιατί εμείς θα θέλαμε να κάνουμε μια ανοιχτή παρουσίαση, να έρθει κόσμο, όσο να κουβεντιάσουμε, γιατί όλα αυτά να τα συζητάμε και αλλιώς να βλέπουμε και εικόνες. Όχι, και να είναι να γίνει και κάποια παρουσίαση ανοιχτή. Να έρθει κόσμος, να τα κουβεντιάσουμε και με τους ανθρώπους. Και επί τόπου ενδεχομένως να μπορούσαμε να πάμε έτσι να τα βλέπουμε. Ακριβώς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, αυτή είναι μια αλληλεπίδραση, ας πούμε, μια διάδραση πολύ σημαντική, η οποία εμπλουτίζει και εξελίσσει τις σκέψεις αυτές. Μπορεί να πάμε πράγματα που δεν έχουν πέρασει από το μυαλό μας. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας θα έχει. Θα κάνουμε. Εντάξει, υπομονή θα κάνουμε και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Στο επανειδή λοιπόν.